Ακόμη. Να έχει προσθεθεί ένα σταθμό στον Ελαιώνα. Δηλαδή, να πούμε ότι η Ελευσίνα και ο Ιστιμός θα μείνουν όπως έχουν όσον αφορά την τιμή του. Το ζευγολατιό, ο Ελαιώνας και το Ρίο θα κοστίζουν συνολικά 7,6 ευρώ. Το σύνολο βγαίνει στα 11,5. Και από ό,τι βλέπουμε, είναι 3 λωρίδες σε κάθε ρεύμα, έτσι. Ναι, είναι και δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και είναι και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα στην μέση. Ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος που πλέον παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία και θα διευκολύνει τις μετακινήσεις. Τα συνδέει τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας. Καλορίζικος. Ένας δρόμος με πολύ μεγάλο δείκτη δυστυχημάτων. Έχουν πάρα πολλές ζωές χαθεί στο Κορίνθου Πατρών. Ακριβώς, και να προσθέσω ότι από το κομμάτι της Κορίνθου μέχρι την Πάτρα υπάρχουν 12 καινούργια τούνελ. Τα 10 έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία. Τα 2 είναι αυτά που θα εγκαινιάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο δρόμος του Κορίνθου με την Πάτρα είχε μια ιδιαιτερότητα. Κατασκευαζόταν ένας αυτοκινητόδρομος πάνω στον δρόμο που ήδη λειτουργούσε και αυτό σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι τόσο για τους χρήστες όσο και για τους κατασκευαστές. Και επικίνδυνο. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, επικίνδυνα πάρα πολύ. Νομίζω ότι το έχουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το έχουμε ζήσει και ειδικά και με κακοκαιρία. Ωραία. Όταν τελειώσει